Χαίρετε και πάλι αγαπητοί φίλοι. Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι άνθρωποι μπορούν να αμφισβητήσουν αυτά που λες. Δεν μπορούν όμως να αμφισβητήσουν αυτά που κάνεις. Γι' αυτό το να κάνεις κάτι είναι πιο δυνατό από αυτά που συνήθως λέμε. Καλό θα ήταν να έχουμε στόχους βέβαια όταν μιλάμε, αλλά αυτοί οι στόχοι να πραγματοποιούνται. Καλό είναι που λέμε να ξέρεις σημάδι, να έχεις στόχους, αλλά να ξέρεις και σημάδι, να τους πετύχεις. Γιατί τα ωραιότερα πράγματα δεν τα λες, αλλά τα κάνεις. Αυτά είναι, όπως είπε και ο Κύριος, αυτά που κάνετε, οι πράξεις σας θα σας κρίνουν αν είσαστε χριστιανοί ή όχι, και όχι μόνο τα λόγια, γιατί τα λόγια είναι πολύ εύκολα, έτσι με τα λόγια χτίζεις παλάτια, ανώγια και κατώγια, αλλά με τις πράξεις όμως δυσκολεύεται το πράγμα, πρέπει να είσαι πολύ σωστός για να μπορείς να κάνεις τη σωστή πράξη. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έχω τη γνώση να κάνω τα πάντα, να λέω τα πάντα, και αν έχω την πίστη που μετακινεί βουνά, δεν έχω όμως αγάπη, δηλαδή πρακτική αγάπη για τους ανθρώπους, δεν είμαι τίποτε. Αυτό λοιπόν που θα κρίνει η λιδία λίθος που λέγανε οι αρχαίοι, είναι το μέτρο της αγάπης. Πόσο αγαπάς τους ανθρώπους και τι κάνεις για αυτούς. Αν δηλαδή επιθυμείς πραγματικά τη σωτηρία τους, αν έχεις πραγματική αγάπη για αυτούς και αν τους βοηθάς και υλικά και πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε το όνομα του Θεού, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και να ξέρουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός για μας. Ο Θεός δεν θέλει εκδίκηση, θέλει αγάπη. Αν σου κάνει κακό κάποιος, δεν πρέπει να τον εκδικηθείς, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά τι πρέπει να τον ευεργετείς. Εμείς ευεργετούμε αυτούς που μας αδικούν. Για σκεφτείτε το αυτό να δείτε, μπορούμε να ευεργετήσουμε εκείνους οι οποίοι μας αδικούν. Αν δεν μπορούμε να τους ευεργετήσουμε αυτούς που μας αδικούν, δεν έχουμε μπει πραγματικά στο νόημα το χριστιανικό, το βαθύ χριστιανικό νόημα. Και όσο μεστώνουμε, αγαπητοί φίλοι, δεν απορούμε για τίποτα. Γιατί γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι άνθρωπος και τι είναι Θεός περισσότερο. Γιατί τα δύο μεγαλύτερα μυστήρια είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Δεν είναι το σύμπαν, δεν είναι τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, δεν είναι η ενέργεια και η ύλη, δεν είναι αυτά μεγάλα μυστήρια. Τα μεγαλύτερα μυστήρια είναι ο άνθρωπος, αλλά πρωτίστως και ο Θεός. Ο Χριστός είναι μέγα μυστήριο. Απόδειξε ότι πολλοί ξέρουν το όνομα Χριστός, αλλά λίγοι ξέρουν την ουσία του ονόματος Χριστός, δηλαδή τι βρίσκεται πίσω από αυτό το όνομα. Θέλει προσοχή λοιπόν, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να αγνοεί πολύ μεγάλα και κολοσσιαία θέματα τη στιγμή που νομίζει ότι τα ξέρει και να τα αγνοεί συγχρόνως. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες που μας βγάζουν στην άγνοια. Δεν είναι παγίδες τα ζώδια σήμερα. Δεν είναι παγίδες ο τζόγος. Δεν είναι παγίδες η πολιτική, η κακώς εννοούμενη πολιτική των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Δεν είναι παγίδες τα μασονικά δεδομένα και καθεστώτα και λέγοντα. Αυτά που λένε δηλαδή οι μασόνοι, οι οποίοι τα διασπήρανε κατά κάποιο τρόπο σε όλη την κοινωνία και σε δημοσιογράφους και παντού και ακούγονται μασονικά πράγματα. Ας πούμε, είναι μασονικό το να λέει κανείς ότι ο Χριστός είναι και αυτός μέσα στους άλλους ένας ευεργέτης της ανθρωπότητας, όπως ήταν ο Πλάτων, όπως ήταν ο Σοκράτης, όπως ήταν ο Κρίσνα, όπως ήταν ο Μωάμεθ, όπως ήταν ο Βούδας, όπως ήταν ο Κουμφούκιος, όπως ήταν ο Λαοτσέ και όπως ήταν αυτοί
που θεωρούνται βέβαια για κάθε λαό οι μεγάλοι τους πρεσβευτές. Δεν είναι παγίδα η μετεσάρκωση, μεγάλη παγίδα είναι η μετεσάρκωση. Να πιστεύει κανείς ότι η ψυχή του πάει σε άλλο σώμα ή το σώμα του σε άλλη ψυχή, η μετεσάρκωση και μετεμψύχωση δεν είναι μεγάλες παγίδες για τον χριστιανό. Μεγάλες παγίδες είναι αυτές, πολύ μεγάλες παγίδες και έχουν πέσει πάρα πολύ μέσα. Από στατιστικές που κάναμε, βρέθηκε ότι περίπου το 30% των χριστιανών πιστεύουν στα ζώδια και στη μετεσάρκωση. Και αν μένα αυτό είναι στην παιδική του ηλικία, δηλαδή στη μικρή του ηλικία, θεωρώ παιδική ηλικία εγώ μέχρι τα 20 βέβαια και τα 25, μετά βάζοντας μυαλό ο άνθρωπος σιγά σιγά πρέπει να καταλάβει ότι αυτά είναι παγίδες. Και τα ζώδια και ο τζόγος και η μετεσάρκωση και η μασονία και οι αιρέσεις είναι παγίδες για να σε βγάλουν από το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε λοιπόν ότι να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και μέσα στο Ευαγγέλιο θα δούμε ότι δύο είναι οι μεγάλες εντολές που έχει ο Χριστός μας στους ανθρώπους να δώσει και στους μαθητές του και σε εμάς. Δύο μεγάλες εντολές. Η μία είναι το να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, όλη μας την καρδιά, όλο μας το είναι, όλη μας την υπόσταση, όλο μας το νου, όλη μας την καρδιά. Και δευτερευόντως, αλλά επίσης πολύ σπουδαίο πράγμα είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατ' εικόνα Θεού, έτσι, όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους κακούς ανθρώπους και τους παραπλανημένους. Δεν έπεται επειδή λέμε ότι οι μασόνοι είναι κακοί και έχουν διαστραφεί και λοιπά, δεν αγαπάμε τους μασόνους, τους μασόνους που αγαπάμε, τη μασονία δεν αγαπάμε. Αυτή την στραβή κατά κάποιο τρόπο ερμηνεία του κόσμου που έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όπως ξέρουμε έχουν επηρεαστεί από τον σατανά και από την κοσμική νοοτροπία, την ηλιστική, γι' αυτό και έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό κρύβονται, ξέρετε, κρύβονται. Είδατε οι εκκλησίες του Χριστού είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο, άντε να μπει στη μασονία, άντε να μπει στη μασονία. Ούτε παράθυρα έχει και οι πόρτες είναι κλεισμένες ερμητικά. Γιατί, σκεφτήκατε γιατί. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται μήπως αποκαλυφθούν. Όλοι οι δόλοι άνθρωποι φοβούνται. Όλοι αυτοί που πράττουν τα φαύλα μάλλον, να μην πούμε ότι είναι δόλοι, αλλά ότι πράττουν τα φαύλα. Πράττουν το κακό, δίχως να το θέλουν ή θέλοντας ή μη κλπ. Όμως αισθάνονται μια ενοχή για αυτό το κακό και έτσι κατά κάποιο τρόπο κρύβονται. Μπαίνουν μέσα στα κόμματα οι μασόνοι, γίνονται υπουργοί, πρωθυπουργοί, τι γίνονται, αλλά ποτέ δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Κάποτε στο μεγάλο τον Καραμανλή, που το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, ή μάλλον όχι, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου, να μην λέω ψέματα, το άκουσα από έναν δημοσιογράφο που το έλεγε, αλλά το είπανε πολύ, γιατί όντως υπόθηκε αυτό, ρωτήσανε τον γέροντα, τον γέρο Καραμανλή, όχι τον νέο, τον γέρο ρωτήσανε τον Καραμανλή, τον συγχωρεμένο τον Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο. Όχι τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο. Και του είπανε, κύριε πρόεδρε, λέει, είσαστε μασόνος. Και αυτός τι απάντησε, με εκείνον τον τρόπο που ήξερε να απαντήσει. Γιατί ρε, ξέρεις κανέναν που δεν είναι. Απάντηση πρωθυπουργού. Γιατί ρε, ξέρεις κανέναν που δεν είναι μασόνος. Και ο Ράλης ήταν μασόνος και ξεφωνημένα μασόνος και πολλοί άλλοι. Και αν δεν είναι μασόνοι αγαπητοί φίλοι, δηλαδή δεν φέρουν τον τίτλο του μασόνου, φέρουν κάποιους άλλους τίτλους οι οποίοι είναι ισόβαθμοι. Όταν ακούμε Lions, Rotary, Sor Optimist και λοιπά και ξέρω εγώ και Dianetics και όλα αυτά, τι είναι, είναι κυπούρια και ακόμα και η P2 στο A, είναι παρακλάδι της Μασονίας και του Βατικανού. Η P2 που λέγεται. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέξει ένας άνθρωπος και πιστεύοντας το Ευαγγέλιο να προχωράει στη ζωή του και όχι άλλα πράγματα τα οποία βγαίνουν κατά κόρον. Σας παρακαλώ πολύ, αν δεν ήταν μασόνος ο Πάπας και εκάστοτε Πάπες, έτσι, μπορεί να μην είναι μασόνοι, αλλά να είναι μασονίζοντες, δηλαδή να έχουν αυτή την ίδια νοοτροπία με τους μασόνους, αυτό θέλω να πω.
θα επέτρεπα να βγει ο κωδικός του Νταβίντσι, που λέει ότι ο Χριστός παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή και πήγαν στο Παρίσι και κάνανε παιδί. Θα επέτρεπε ο Πάπας αυτό το πράγμα? Δεν θα βγάζει μια νότα να πει, κοιτάξτε, εμείς έχουμε αποστατιοποιηθεί από αυτό το μεγάλο best seller που λέγεται κωδικός Νταβίντσι, ή σε άλλη περίπτωση πρέπει να αφορήσουν τον συγγραφέα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα best seller παγκοσμίως και από το κράτος αυτό το οποίο λέγεται χριστιανικό, δίχως να αντιδράει η εκκλησία του. Έχουμε πει πολλές φορές, τον Καρατζάκη δεν τον αφόρησε η εκκλησία της Κρήτης. Γιατί? Διότι φοβήθηκε την έκρηξη επαναστάσεως αν το έκανε. Όμως τον αφόρησε ο Πάπας. Γιατί? Γιατί τόλμησε να γράψει ένα κατάπτυστο βιβλίο που λέγεται Ο Φραγκίσκος της Ασίζης, μην το πιάσετε στα χέρια σας, δεν χρειάζεται, το οποίο είναι γελίο ως προσωπικότητα ενός Αγίου. Δηλαδή λέει ότι ο Άγιος λέει τρώει τις φακές και χορεύει γύρω από το τραπέζι και πετάει μια χούφτα στάχτη μέσα για να μην είναι νόστιμες οι φακές κλπ. Πράγματα πεδαριώδη και ηλίθια βέβαια. Αν θέλεις λοιπόν την πικρή αλήθεια, μάθε να μην λες ψέματα. Χρησιμοποίησε καλύτερα τη σιωπή, γιατί η ψυχή είναι πολυτιμότερη από τον κόσμο. Και φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος δεν παίρνει τίποτα άλλο μαζί του παρά την ίδια του την ψυχή. Λοιπόν, μην παραδώσουμε ψυχή σατανική στο Θεό, αλλά ψυχή αγνή, αγνή σαν του παιδιού. Κατετηρήσει το Ευαγγέλιο, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά υπό Χριστός, δεν πρόκειται να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά είναι σωστά πράγματα και μας πήρε πάρα πολύ καιρό να τα εμπεδώσουμε και να τα μεταδώσουμε. Γράφουν βιβλία, πολλά βιβλία. Αυτοί που διαβάζουν αυτά τα βιβλία. Κάθε χρόνο βγαίνει ένα βιβλίο best seller, έτσι. Το καλύτερα πουλημένο βιβλίο του κόσμου. Αποκρύπτουν όμως μια αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι το πιο πουλημένο βιβλίο του κόσμου κάθε χρόνο δεν είναι τα μυθιστορήματα που βγαίνουν, αλλά το Ευαγγέλιο. Αλλά η Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το best seller της ανθρωπότητας εδώ και 3 και 4 και 5 αιώνες, από τότε που βγήκε η τυπογραφία. Από τότε που ανακάλυψε ο Gutenberg το τυπογραφικά, αυτά τα ψηφία που βάζανε παλιά, ξέρεις, τα βάζανε ένα-ένα να πούμε για μια λέξη. Ήταν μολυβάκια τα οποία είχαν ένα λάστιχο με το α, το β, το γ, το δ και στοιχειοθετούσαν έτσι τις εφημερίδες παλιά. Μέχρι πριν 100, όχι 100, 50 χρόνια, 60 χρόνια. Μετά βγήκε το τυπογραφείο, μετά βγήκαν οι γραφομηχανές, μετά βγήκαν όλα αυτά φωτοτυπικά κλπ. Ποιο ήταν το best seller της ανθρωπότητας και ποιο παραμένει να είναι το best seller της ανθρωπότητας, ξέρετε? Είναι το Ευαγγέλιο. Ο πιο πουλημένος συγγραφέας, πουλημένος εντός εισαγωγικών, δηλαδή διαδεδομένος συγγραφέας του κόσμου, της ανθρωπότητας, είναι ένας ψαράς. Ποιος ψαράς? Ο Άγιος Ιωάννης, Ευαγγελιστής. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι σημαίνουν αυτά. Γράφει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο οποίος έχει κάνει την ωραιότερη δουλειά στο Ευαγγέλιο, έχει χωρίσει τη σελίδα σε δύο και αριστερά έχει το αρχαίο κείμενο για να βλέπει ο άλλος πώς ήταν το κείμενο που γράφτηκε πρωτοτύπος στην ελληνική γλώσσα. Μη σας λένε ότι τα Ευαγγέλια γραφτήκαν στην αραμαϊκή όπως λένε μερικοί, γραφτήκαν στην ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν ελληνιστική περίοδος τότε. Ελληνικά γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Ελληνικά γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Ο Ματθαίος δηλαδή το Ευαγγέλιο του το έγραψε ελληνικά. Ο Λουκάς το έγραψε το Ευαγγέλιο του ελληνικά. Ο Ιωάννης το έγραψε στα ελληνικά. Ο Λουκάς που ήταν γιατρός και Έλληνας και είχε μητρική γλώσσα την ελληνική και έμενε στη Συρία, διότι η Συρία ήταν ελληνική 90% τότε, όπως είναι ας πούμε σήμερα η Πάτρα, όπως είναι σήμερα τα Γιάννενα, έτσι ήταν η Συρία παλιά. Τα ξεχνάμε όμως αυτά ιστορικά, δεν μας λένε πως ήταν η Συρία επί Χριστού,
προ Χριστού. Δεν μας λένε ότι ήταν ελληνική πόλη Δαμασκός της Συρίας. Όχι. Είναι αραβική λένε πόλη. Οι Άραβες πότε ήρθανε? Τον 7ο αιώνα. 700 χρόνια μετά τους Έλληνες. Ήρθανε οι Άραβες. Και λένε ότι η Δαμασκός είναι αραβική. Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπέλια σου. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική, την έκτισαν οι Τούρκοι. Διότι επικρατεί η λύθη, η οποία σημαίνει η λυθιότητα. Αυτό θα πει λύθη, να είμαστε ηλίθιοι. Να μην ξέρουμε την ιστορία, να μην ξέρουμε γεωγραφία, να μην ξέρουμε γλώσσα, να μην ξέρουμε λογοτεχνία, να μην ξέρουμε ιστορία, να μην ξέρουμε τίποτα. Αυτό είναι η παγκόσμια ηλιθιότητα. Καλά και οι άλλοι ας μην ξέρουν. Εμείς οι Έλληνες να μην ξέρουμε την ιστορία μας. Να μην ξέρουμε εμείς οι Έλληνες την ιστορία μας. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Έγραψε λοιπόν ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο οποίος το μισό κείμενο είπαμε ήταν το αρχαίο και το άλλο είναι το νέο. Με μη λίγες επεξηγήσεις εξηγεί το αρχαίο κείμενο. Μία λέξη του αρχαίου κειμένου, ο Τρεμπέλας την κάνει δύο. Γι' αυτό ξέρετε, κάθε σελίδα του Τρεμπέλα, αν μετρήσετε τις λέξεις, περίπου η αναλογία είναι αυτή. Αν έχει το αρχαίο, η αρχαία σελίδα του Τρεμπέλα, η μη σελίδα του Τρεμπέλα, αριστερά δηλαδή, όπως το βλέπεις στο βιβλίο, αν έχει, ας πούμε, 180 λέξεις, η δεξιά σελίδα έχει 360 λέξεις. Ή 370 ή 350. Περίπου διπλάσιες. Γιατί αυτό? Διότι έχει πάρει από τους πατέρες λίγες επεξηγηματικές φράσεις, οι οποίες δεν είναι του μυαλού του, από κάτω από κάθε σελίδα γράφει από που πήρε αυτή την πρόταση. Ας πούμε λέει για το Σταυρό, το σύμβολο του Υιού του Θεού, το σύμβολο του Χριστού. Έχει πάρει ένα κομματάκι από τον Μωυσή που λέει όταν πάρετε το φίδι, το μπρούτζινο και το βάλετε πάνω σε ένα σταυρό, θα θεραπεύεστε. Και λέει εκεί πέρα την ιστορία του σταυρού, ότι προϋπήρχε ο σταυρός πριν από τον Χριστό, σε αυτό και σε αυτό το σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το βάζει κωδικά εκεί δίπλα. Λέμε ένα παράδειγμα, όχι πως είναι ακριβές αυτό το παράδειγμα που σας είπα, αλλά είναι για να καταλάβετε τι περιέχει η δεξιά μεριά της σελίδας που γράφονται. Αυτός λοιπόν ο σοφός καθηγητής, ο οποίος έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο Ευαγγέλιο, το εξεργάστηκε 20 χρόνια ο άνθρωπος και με συμπαράσταση και των φοιτητών, τους έδινε εργασίες να βρουν εκείνο, να βρουν το άλλο κλπ. Ας πούμε, λέει ότι ο Χριστός μετά από 3 μέρες αναστήθηκε, έτσι δεν είναι? Και λέει όπως ο Ιωνάς έμεινε στο κήτος 3 μέρες, έτσι και ο Χριστός έμεινε στον Άδη 3 μέρες και στον τάφο το σώμα του. Το πνεύμα του στον Άδη, το σώμα του στον τάφο, 3 μέρες. Δηλαδή, ένα κομμάτι της Παρασκευής, ολόκληρο το Σαββάτο και λίγο από την Κυριακή. 33 ώρες έκατσε ο Χριστός στον τάφο και μετά αναστήθηκε. Αυτά τα επεξηγεί αυτός ο σοφός άνθρωπος, σοφός θεολόγος. Κάποτε μου είπε κάποιος, μου λέει ψάξε και θα βρεις. Ότι 3 μεγάλοι ήταν θεολόγοι. Δεν θυμάμαι τον πρώτο, αλλά θυμάμαι τους άλλους 2. Ο Τρεμπέλας και ο Σωτηρόπουλος, μου είπε. Περάσανε μορφές θεολογικές στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν, έγραψε αυτή τη λέξη, τη σοφή, ότι δεν μου είναι δύσκολο να πιστέψω στην αθανασία, αλλά μου είναι ακόμα αδύνατο να πιστέψω στο θάνατο. Ότι με το θάνατο τελειώνει η ζωή του ανθρώπου, είπε ο Τρεμπέλας. Και κάτι ακόμα που είπε και το σημείωσα, ο πατήρ Αγκουστίνος Καντιώτης, ο οποίος μας δίδαξε πραγματικά θεολογία, ο Καντιώτης, πρακτική θεολογία. Αν πάρετε και βρείτε κασέτες και λόγους του Καντιώτη, μην τους αφήσετε να τους ακούσετε. Είναι φοβερή η σοφία του Καντιώτη και η δύναμη της εκφοράς του λόγου του. Γιατί είναι βιωματικός ο Καντιώτης. Αυτά που έλεγε τα έκανε. Είπε λοιπόν ο Καντιώτης κάποτε ο διεθνής σιωνισμός, που τον κατηγορούμε και
με σοβαρούς λόγους. Δηλαδή, έχουμε σοβαρούς λόγους να τον κατηγορούμε. Όπως ο Κίσιγκερ που είπε: πρέπει να κόψουμε από την Ελλάδα και από τους σύγχρονους Έλληνες την ιστορία τους και τη γλώσσα τους, για να πέσουν σαν όρημα φρούτα στην αγκαλιά μας, να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς οι διεθνοποιημένους. Ο διεθνής σιωνισμός λοιπόν, που εκφράζεται ακόμα και σήμερα όπως ξέρουμε, θα υποκύψει μπροστά στο μεγαλείο του Χριστού, λέει ο Τρεμπέλας. Και πολλοί από αυτούς τους Εβραίους που βλέπετε, λέει σήμερα, θα πιστέψουν στο Χριστό. Βέβαια ο Καντιώτης δεν το είπε από το μυαλό του και δεν έκανε προφητεία. Αλλά υπάρχει αυτή η προφητεία. Αν κοιτάξετε στον Απόστολο Παύλο, το λέει αυτό. Ότι κάποτε και το Ισραήλ θα καταλάβει τον Χριστό. Θα τον εννοήσει και θα μετανοήσει. Θα είναι αργά λιγάκι, αλλά θα μετανοήσει. Λοιπόν, και τώρα να σας πω κάτι που μου συνέβη εμένα πριν από μερικές μέρες. Ρώτησε ένα κοριτσάκι εκεί, ένα μικρό κορίτσι. Δεν θα ήταν πάνω από 7 χρονών το παιδί αυτό, για να δείτε ότι τα παιδιά έχουν καθαρό μυαλό και ψυχή. Της λέω, γιατί εσύ είσαι όμορφη και εγώ είμαι άσχημος. Ξέρετε τι μου απάντησε το παιδί. Εγώ είμαι όμορφη, μου λέει, γιατί είμαι ευχαριστημένη με όλους τους ανθρώπους. Ακούστε απάντηση. Είμαι όμορφη γιατί είμαι ευχαριστημένη με όλους τους ανθρώπους. Ένα χαριτωμένο παιδί. Να λοιπόν πώς φωτίζει ο άγγελός του το παιδί και δίνει απαντήσεις εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Τρομερή απάντηση αυτή. Η απόρριψη λοιπόν του Χριστού από τους Εβραίους ήταν αναμενόμενη από τον Χριστό. Ο Χριστός το είχε πει ότι εκείνοι που θα με αγκαλιάσουν δεν θα είναι οι πατριώτες μου, οι συμπατριώτες μου, θα είναι οι Έλληνες. Και όντως οι Έλληνες είναι αυτοί που αγκάλιασαν τον Χριστό. Οι Έλληνες είναι αυτοί που αγκάλιασαν τον Χριστό σε όλους τους αιώνες. Στο πόδι των πατέρων, των Αποστόλων δηλαδή, στο πόδι των Αποστόλων, προσέξτε, των 12 Αποστόλων, γιατί ο Ιούδας αντικαταστάθηκε από το Ματθία. Έτσι και έμειναν πάλι 12. Δεν ήταν 11 όταν έφυγε ο Ιούδας, κολλάστηκε. Λοιπόν, στο πόδι αυτών κάθισε ο Ματθίας, μετά από κλήρο. Με δύο υποψηφίους εκλέχθηκε ο Ματθίας να μπει στο πόδι του Ιούδα. Και έτσι παράμειναν 12 οι Απόστολοι. Τώρα, όταν έφυγαν οι Απόστολοι, οι περισσότεροι με μαρτύριο, συντριπτική πλειοψηφία, 90% πέθανε από μαρτύριο και λίγοι πέθανε από φυσικό θάνατο. Όταν έφυγαν οι Απόστολοι, στο πόδι τους άφησαν εκείνους που θα τους αντικαθιστούσαν, τους επισκόπους των διαφόρων πόλεων. Σε κάθε πόλη οι Απόστολοι χειροτονούσαν επισκόπους. Έναν, δύο, τρεις επισκόπους, ανάλογα με το αν ήταν μεγάλη η πόλη, κάνανε περισσότερους επισκόπους. Αλλά στην Αλεξάνδρεια άφησαν έναν επίσκοπο. Στη Σμύρνη άφησαν άλλο επίσκοπο. Στην Πέργαμο άφησαν άλλο επίσκοπο. Στην Κρήτη άφησαν άλλο επίσκοπο. Στην Κόρινθο άλλο επίσκοπο. Στη Θεσσαλονίκη άλλο επίσκοπο. Και πάει λέγοντας. Ξέρετε ότι αυτοί οι επίσκοποι δεν ήταν Εβραίοι. Οι Εβραίοι Απόστολοι του Χριστού χειροτονούσαν Έλληνες. Και έτσι στα πόδια των Αποστόλων έμειναν Έλληνες. Και συνέχισαν το έργο του Χριστού στην ανθρωπότητα. Και ξέρουμε τι τράβηξαν οι πρώτοι χριστιανοί από τους δημίους τους. Ξέρουμε τι αίμα χύθηκε, που δεν χύθηκε ποτέ άλλοτε τόσο αίμα στην ανθρωπότητα από τους χριστιανούς, το χριστιανικό αίμα. Και να τελειώσουμε λέγοντας κάτι, που σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Το λέω τακτικά. Ο Γκέτε,
Ήταν ένας φιλόσοφος Γερμανός, σοφός θα έλεγα, σοφός Γερμανός, ο οποίος ήταν το παιδί θαύμα βέβαια. Όταν ήταν 20 χρονών ήξερε ήδη 10 γλώσσες. Έμαθε 30 γλώσσες. Σας φαίνεται περίεργο, μιλούσε 30 γλώσσες ο Γκέτε και τις έγραφε. Φαινόμενο. Χριστιανός άνθρωπος ο Γκέτε. Χριστιανός. Αυτός είπε την εξής φράση που έχει μείνει ιστορική. Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα. Το ξαναπώ, ότι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, το ίδιο είναι για την ανθρωπότητα η Ελλάδα. Το ίδιο έκανε, δηλαδή ο νους και η καρδιά της ανθρωπότητας είναι ελληνική. Και αυτό το είπε ξέροντας τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το έλεγε στους Γερμανούς, αλλά το άκουσε όλη η ανθρωπότητα, διότι ο Γκέτε έγραψε σπουδαία έργα, τα οποία έμειναν, έτσι, όπως ο Φάουστ του Γκέτε που λέμε, η ιστορία εκείνου που πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για να μείνει νέος κλπ. 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 Μεγάλες μορφές, συγκινητικές μορφές αυτές της ανθρωπότητος, οι οποίες ήταν και φιλελλήνες. Και χριστιανοί, βαθιά χριστιανικοί, και αγαπούσαν την Ελλάδα με πάθος ζωηρό και ήξεραν την αρχαία Ελλάδα, ήξεραν τη νέα Ελλάδα και τη νεότερη Ελλάδα, καλύτερα από εμάς τους Έλληνες, αγαπητοί φίλοι. Καλύτερα από εμάς τους Έλληνες. Το ίδιο και ο Σέξπιρ. Σέιξπιρ τον λένε μερικοί, τέλος πάντων. Και Γκέτε, τον λένε οι Γερμανοί. Αν μου τους πεις Γκέτε δεν καταλαβαίνω. Αν μου τους πεις Γκέτε, επειδή είναι το όμικρον με ουμλάουτ για όσους ξέρουν γερμανικά, το κάνει ου. Όπως ας πούμε το γαλλικό ή. Τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν συγκινημένοι με το τι είναι η Ελλάδα για το. Έπλεξαν μεγάλα εγκόμια για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Και ήξεραν τι έλεγαν. Για να λένε η καρδιά και η ψυχή, η καρδιά και ο νους της ανθρωπότητας, ήξεραν τι έλεγαν. Σήμερα το λένε οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι αυτό. Γιατί δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν τι ήταν η αρχαία Ελλάδα. Ούτε και τη νέα Ελλάδα μπορούμε να καταλάβουν. Ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο Έλληνας, προσέξτε σας παρακαλώ αυτό. Είναι άποψή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, λάθη κάνω. Αλλά πώς το βλέπω εγώ. Ο Έλληνας έχει ορθόδοξος, επειδή είναι βαφτισμένος και έχει πνεύμα Θεού. Όσο και να το έχει χάσει από αυτά που κάνει. Γιατί το χάνουμε στη διάρκεια της αμαρτωλής ζωής που κάνουμε το πνεύμα του Θεού. Μένει κάτι, λίγο, σε κάθε άνθρωπο. Και στους ξένους και στους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι βαθισμένοι ορθόδοξοι. Και αυτό τους κάνει, τους δίνει κάτι παραπάνω. Το βαφτισμό τους. Τους δίνει μια ελευθερία την οποία δεν μπορούν να την καταλάβουν οι άλλοι. Να είναι πολύ καλοί, αν θέλουν πολύ κακοί. Δεν οδηγάνε έτσι οι... Κανένας λαός δεν οδηγάει. Μου φαίνεται οι Βραζιλιάνοι οδηγάνε έτσι σαν τους Έλληνες. Με άλλο κώδικα, δικό τους. Έρχονται οι ξένοι και βλέπουν πώς οδηγάμε και λένε πάμε σκοτωθούμε εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει μια ελευθερία που δεν υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, μια στιγμή που ξέρεις πάω στο νοσοκομείο για φτάσει να περάσω και αυτά. Μπορεί ένας Γερμανός να πει τέτοια πράγματα. Άσε με να σε προσπεράσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι στρατιωτάκι. Όπως το στρατό δεν μπορεί να πεις. Αυτό που έδωσε ο στρατηγός στην οδηγία τελείωσε. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Έτσι και κάνεις κάτι άλλο, πας στρατοδικείο και εκτελείσαι εν καιρό πολέμου. Εμείς όμως έχουμε μια ελευθερία την οποία δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Πάει ο άλλος υπουργός δίχως γραβάτα, δίχως τίποτα. Πάει με ένα σακίδιο. Οι άλλοι έχουν γραβάτες, αυτά κλπ. Εκείνος πάει με ένα σακίδιο.
Τώρα κοιτάνε όλοι, γιατί τι είναι αυτός. Λέω τώρα, κάτι έτσι δικό μου, ας πούμε, έτσι ελαφρύ. Άλλα πράγματα. Μπορεί να λένε πράγματα οι Έλληνες τα οποία τα έχουν διαβάσει, ξένοι δεν παρακολουθούν. Θα έχουμε μια ελευθερία. Είδατε, πήγε και έκανε ένας εκεί πέρα ένα έργο τρελάδικο κατά κάποιο τρόπο, Zorba the Greek λέει, και έγινε επανάσταση στην ανθρωπότητα με το Zorba the Greek. Επανάσταση στην ανθρωπότητα. Επειδή χώριξε ξυπόλυτος, πέταγε την άμα από εδώ, αυτά, και είχε πάθει και καταστροφή εκείνη την ώρα αυτός, ο Ζορμπάς, ξεσήκωσε όλους. Γιατί? Γιατί είδανε μια ελευθερία την οποία δεν μπορούν να τη χαίρονται αυτοί οι άλλοι. Η ελευθερία θέλει τόλμη. Τι λέει ο ποιητής? Αρετή και τόλμη χρειάζεται η ελευθερία. Πώς έγινε η Ελληνική Επανάσταση? Από το τίποτα. Μπορούσε να κάνει άλλος λαός αυτό που έκανε ο Έλληνας? Να πιστέψει στο όραμα ότι χίλια άτομα, στην αρχή τέσσερις, οι φιλικοί ξέρω εγώ, μετά 20, μετά 200, μετά 500, μετά 1000, θα κάνουν επανάσταση εναντίον των Τούρκων, μιας αυτοκρατορίας. Τους ήταν αδιανόητο. Αλλά αυτό το αδιανόητο πραγματοποιήθηκε, γιατί άμα το πιστεύεις κάτι θα το κάνεις. Με τη βοήθεια του Θεού βέβαια πραγματοποιήθηκε. Και διώξαμε μια αυτοκρατορία που ήταν αδύνατο να βάλεις κάτω τα χαρτιά. Ερχόντουσαν οι ξένοι στρατηγοί, ο Χάμιλτον, και έλεγε στον Κολοκοτρώνα, τι πάνε να κάνετε ρε, είσαστε καλά, δεν έχετε καμία πιθανότητα να επικρατήσετε. Άστα ρε στρατηγία, του λέει ο Κολοκοτρώνης, κάνε εσύ τη δουλειά σου, εγώ τη δουλειά μου, λέει. Άσε με, λέει, εγώ έχω την τρέλα μου. Πήγε στο Μακρυγιάννη, του λέει τι θα κάνετε, λέει αύριο θα πολεμήσουμε τους Τούρκους. Λέει πού? Λέει εκεί πέρα, σε αυτή την περιοχή. Λέει μα η θέση σας είναι αδύναμη εκεί πέρα, λέει, αυτοί κατεβαίνουν από πάνω και εσείς από κάτω. Εσάστε 1200 και οι Τούρκοι είναι, όχι συγγνώμη, εσάστε λέει 350 και οι Τούρκοι είναι 2000. 350 με 2000 πάνε να πολεμήσει, του λέει. Και να μην έχει και άρματα σωστά, του λέει κάτι, τα νοντούφεκα και τέτοια. Του λέει, ξέρεις κάτι, του λέει στρατηγία. Εμείς δεν πολεμάμε, λέει, μόνοι μας. Πολεμάει και ο Θεός και η Παναγία μαζί μας. Άντε τώρα συνονοηθείς, σου λέει, με αυτόν εδώ. Έκανε τη μάχη και τους καθάρισε σε 2 ώρες τους Τούρκους. Και έτρελε τα μάτια του Χάμιλτον. Και θυμόταν τα λόγια του. Ότι εμείς δεν πολεμάμε μόνοι μας, έχουμε και το Θεό παρέα, μαζί μας. Καταλάβατε, δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι ξένοι αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει κακόμοιροι ορθολογιστές. Και ο ορθολογισμός σκοτώνει το όνειρο, σκοτώνει την επιθυμία, σκοτώνει πολλά πράγματα. Όμως σας κούρασα αγαπητοί φίλοι, και δεν θα ήθελα να πω πιο πολλά. Ας μείνουμε εδώ. Ας πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού που βοηθάει, στη δύναμη της Παναγίας που έχει βοηθήσει εκατομμύρια φορές την Ελλάδα και τους Έλληνες και εμάς προσωπικά πολλές φορές. Ο καθένας ξέρει στην ψυχούλα του τι έχει συμβεί, με τις παρακλήσεις που κάνει, με το τι ζητάει από το Θεό και τι παίρνει. Να είστε καλά λοιπόν, μέχρι την επόμενη εκπομπή, χαίρετε. Χαίρετε, εν κυρίω χαίρετε.